Μία λαοθάλασσα 170.000 ανθρώπων διαδηλώνει στο κέντρο της Μαδρίτης κατά του σχεδιαζόμενου αμφιλεγόμενου νόμου περί αμνηστίας των Καταλανών αυτονομιστών. Está socavando los principios de nuestra democracia, está dinamitando la Constitución, está separando a los españoles, está sembrando cizaña entre todos nosotros, está reventando todo lo bueno que tenemos y hay que defenderlo. Το συγχωροχάρτη που σχεδιάζει να δώσει στους Καταλανούς αυτονομιστές ο Σάντσεθ ήταν και αυτό που του επέτρεψε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή και έτσι παρέμεινε στην πρωθυπουργική καρέκλα, κάτι που έχει εξοργήσει μεγάλη μερίδα Ισπανών. Στη Φιλανδία, συμπλοκές σημειώθηκαν σε ένα από τα συνοριακά περάσματα της χώρας με τη Ρωσία, όταν 163 μετανάστες προσπάθησαν να ζητήσουν άσυλο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Φιλανδίας αποφάσισε να κλείσει 4 από τα 9 συνοριακά περάσματα με τη Ρωσία. Previous weeks we have had more irregular immigrants coming into southeast Finland, so and most of them have came with bicycles. Το Ελσίνκι, που πιστεύει ότι οι μεταναστευτικές ροές υποκινούνται από τη Ρωσία, ύψωσε μάλιστα και φράχτες. Η ρωσική κοινότητα της Φινλανδίας πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από το Φινλανδικό Κοινοβούλιο. Το Κρεμλίνο έκανε λόγο για μεγάλο λάθος της Φινλανδίας που κλείνει τα περάσματα γιατί καταστρέφει τις διμερείς σχέσεις. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών μίλησε για παράλογες θεωρίες της Φινλανδίας. Way. They can well express their concerns to the Russian side. Instead of inventing some absurd theories of aliens from other planets landing in Finland soon.